Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην Θεσσαλική επικαιρότητα ξανά. Μαζί μας ο κύριος Άρης Γαλάτος, νέος αντιδήμαρχος Πρασίνου στο Δήμο Λαρισαίων. Καλησπέρα σας κύριε Γαλάτο, συγχαρητήρια και καλή δύναμη, σιδεροκέφαλος θα πω εγώ, διότι έχετε ένα εξαιρετικά νευραλγικό πόστο που απαιτεί γερό στομάχι, γερά νεύρα και πολύ τρέξιμο. Καλησπέρα κύριε Ράιδο, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές του Άστρα. Ευχές για ταχύ ανάρρωση στον κύριο Κοκκίνη. Πραγματικά είναι θλιβερά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όσον αφορά εμένα τώρα, πραγματικά ανέλαβα μόλις χθες την Αντιδημαρχία Πρασίνου στο Δήμο Λαρισαίων, στο διευρυμένο πλέον Δήμο Λαρισαίων. Είναι μια μεγάλη πραγματικά τιμή που μου εμπιστεύτηκε ο Δήμαρχος ο Κώστας Ζανακούλης στο πρόσωπό μου και φυσικά είναι και μεγάλη ευθύνη, γιατί πραγματικά το πράσινο είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς. Γιατί φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε, το πράσινο είναι αυτό το οποίο καθορίζει πάρα πολύ την ποιότητα ζωής. Γιατί ο Έλληνας έχει μάθει να έχει το σπίτι του όπως θέλει αυτός και έξω από το σπίτι του πρέπει να υπάρχει ένας κυπρός του Δήμου. Ακριβώς. Διότι αυτή είναι η νοοτροπία. Έρχεται η άνοιξη και έχουμε να κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα για τα περίφημα πλέον χόρτα και το τι πρέπει να κάνει ο Δήμος για να καλύψει μια τεράστια πλέον γεωγραφική έκταση. Ξεκινάτε με πολύ λιγότερα εφόδια από ό,τι ξεκινούσαν οι προκάτοχοί σας, ο κύριος Τερζούδης για παράδειγμα, διότι ως γνωστόν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός πρόσφατα του 2012, ο οποίος είναι 20% λιγότερο σε κονδύλια σε σχέση με το 2011 ελαίου του μνημονίου. Είναι σαφές ότι ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, αλλά από εκεί και πέρα αυτό είναι το ένα κομμάτι, γιατί όπως ξέρετε, όταν μιλάμε για φυσικό περιβάλλον, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μια επισφαλή εργασία. Αμέσως το μυαλό μου τώρα πάει στην παγωνιά του 2001, όπου καταστράφηκαν 10.000 δέντρα σε όλη την πόλη, που μάλιστα είχαν και μια πολύ μεγάλη ηλικία, ήταν 50 ετών, δηλαδή ήταν δέντρα τα οποία πρόσφεραν πραγματικά στο πράσινο της πόλης. Παρ' όλα αυτά, με τις προσπάθειες της υπηρεσίας, όλα αντικαταστάθηκαν, έχουν γίνει βέβαια και πάρα πολλά έργα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι περισσεύει το κέφι και το μεράκι και η όρεξη για δουλειά. Και επίσης ότι η υπηρεσία είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη, η γεωτεχνική υπηρεσία. Κόσμο έχουμε. Να σας πω, είναι μάλιστα, στελεχωμένη είναι, με έναν ικανό αριθμό. Είναι από τις καλύτερες υπηρεσίες πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Είναι άριστα εξοπλισμένη και με μηχανολογικό εξοπλισμό και οι υπάλληλοι είναι καταρτισμένοι πάρα πολύ. Υπάρχει δηλαδή και επιστημονικό προσωπικό και εργατικό. Βέβαια, το προσωπικό πάντοτε δεν περισσεύει. Ξέρετε, πάντοτε θα ζητάμε εμείς και θα πιέζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ καλός προγραμματισμός και θα κοιτάξουμε από νωρίς με τη βοήθεια όλων να τα καταφέρουμε. Μια και κάναμε κουβέντα για τον προϋπολογισμό και έγινε και ο παραδοσιακός δώρος. Η αντιπολίτευση είπε τα δικά της, κατηγόρησε για ανυπαρξία. Είπε ο κύριος Σάπκας ότι οι αποφάσεις παίρνονται και για τον προϋπολογισμό και για το τεχνικό πρόγραμμα από μια παρεούλα. Okay, δηλαδή μια μικρή ομάδα, κατηγορώντας τον Δήμαρχο ότι δεν έχει δημοκρατικό αίσθημα και δεν λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες. Τι απαντάτε? Δεν ήθελα να σχολιάσω αυτό το θέμα. Εντάξει, ο προϋπολογισμός είναι κάτι ανοιχτό στο Δήμο Λαρισαίων, όπως και το τεχνικό πρόγραμμα. Καταρτίζεται καταρχήν σε μια ανοιχτή διαβούλευση. Έτσι, αναρτάται στο ιστοσελίδα του Δήμου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακούμε τις προτάσεις των πολιτών, ακούμε τις προτάσεις των προέδρων των δημοτικών διαμερισμάτων, των τυπικών κοινοτήτων τώρα με το διευρυμένο Δήμο Γιάννενα κτλ. Και έτσι φτιάχνεται ο προϋπολογισμός και έτσι φτιάχνεται και το τεχνικό πρόγραμμα, όπως και το πρόγραμμα της υπηρεσίας στο δικό μας. Εγώ θα επιδιώξω μάλιστα να ακούσω τις προτάσεις των πολιτών, να ακούσω τις προτάσεις όλων των προέδρων των δημοτικών διαμερισμάτων και των τυπικών, για να δούμε πώς μπορούμε να επιμερίσουμε καλύτερα αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι η διαχείριση, αυτό είναι η διοίκηση. Να αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε πιο πολύ τους ανθρώπινους πόρους, τους οικονομικούς πόρους και να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα ώστε να το απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας. Και θα είστε και ο πρωταγωνιστής που θα κληθεί να τρέξει το φιλόδοξο πρόγραμμα του Δημοτικού Λαχανόκηπου. Πραγματικά είναι της γης δηλαδή που θα παραχωρηθεί σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη για να την καλλιεργήσουν, για να ζήσουν τις οικογένειές τους, να έχουν τον μπαχτσέ τους. Με λίγα λόγια. Είναι κοινωνική διάσταση, νομίζω, τη υπηρεσία του Πρασίνου. Μπορεί να πετύχει, νομίζω θα πετύχει αυτή η πρωτοβουλία, και φαίνεται ήδη ότι θα πετύχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει συμμετοχή από του δημότε. Έχει καλυφθεί το 70% των αιτήσεων μέχρι στιγμή. Μέσα σε διάστημα? Μέσα σε διάστημα ενός μηνός περίπου. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα η Δημοτική Λαχανόκηπη της Λάρισας, πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, πέρα από την. Έχει μια πολύ σημαντική κοινωνική διάσταση, γιατί δίνει την ευκαιρία καταρχήν σε ανέργους να αποκτήσουν πρόσβαση σε λαχανικά, στα δικά τους λαχανικά. Η μόνη ίσως απέτηση που υπάρχει από τον Δήμο, σε εισαγωγικά το βάζω, είναι ένα μέρος να επιστρέφει στο κοινωνικό παντοπολείο. Το 10%. Ώστε να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να ενισχύσουμε και άλλες κοινωνικές ομάδες. Το υπόλοιπο είναι σαφές ότι θα το απολαμβάνουν οι ίδιοι. Πέρα από αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από τον κοινωνικό σκοπό, οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι εξυπηρετούν και περιβαλλοντικούς σκοπούς. Τα φυτά που θα φυτευτούν εκεί πέρα, τα λαχανικά που θα καλλιεργούνται
θα παράγουν επιπλέον οξυγόνο, θα απορροφούν οι διοξείδες του άνθρακα, θα δημιουργήσουν ένα πολύ ωραίο χώρο πρασίνου. Είναι νομίζω μια ιδέα η οποία μπορεί να λειτουργήσει. Γίνεται πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Εγώ το έχω δει αυτό και στη Μεγάλη Βρετανία όταν έκανα τις σπουδές μου. Γίνεται στην Κούβα, όπου η διοίκηση εκεί αντιμετωπίζει το εμπάργκο. Είναι ένας νέος τρόπος, μια νέα μορφή κοινωνικής οργάνωσης που μπορεί να προσφέρει λύσεις τώρα που η περίοδος είναι δύσκολη. Είστε ένας νέος άνθρωπος και είναι η πρώτη σας ουσιαστικά θητεία σε ένα τέτοιο υψηλό αξίωμα. Ποια θα είναι η φιλοσοφία σας, τι θα επιδιώξετε να αλλάξετε στον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας Πρασίνου? Επειδή το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτη μου επιδίωξη είναι να επικοινωνήσουμε αυτό το έργο προς τον κόσμο όσο γίνεται καλύτερα. Είναι στον σχεδιασμό μου και στην φιλοσοφία μου να δημιουργήσουμε μια σειρά από εκδηλώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις με οικολογικό χαρακτήρα, να έρθουμε κοντά με οποιοδήποτε φορέα ή σύλλογο θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, με τα σχολεία, να βάλουμε ένα πρόγραμμα, να δούμε πώς μπορούμε να τα εκπαιδεύσουμε κτλ. Με απότερο σκοπό να δημιουργήσουμε μια αυξημένη κοινωνική ευθύνη απέναντι στο πράσινο, γιατί όπως γνωρίζετε καλά, κάνετε χρόνια το ρεπορτάζ της πόλης, υπάρχουν πολλοί που δυστυχώς βανδαλίζουν και καταστρέφουν κάτι το οποίο ανήκει σε όλο τον κόσμο της Λάρισας και θέλω να το απολαύσει, όλος ο κόσμος της Λάρισας. Σε αυτό λοιπόν το στόχο θα δώσω μεγάλο βάρος. Ήδη το έχω συζητήσει με τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και είναι όλοι πρόθυμοι να το κάνουν αυτό το πράγμα. Να σας πω ότι φέτος συμπληρώθηκαν 30 χρόνια της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίου, έτσι πως είναι οργανωμένη. Μια υπηρεσία πραγματικά η οποία χάρη στους ανθρώπους της, χάρη στη φιλοσοφία των ανθρώπων της, πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα και ας μην είναι πάντοτε τα οικονομικά μέσα αυτά τα οποία να είναι επαρκή. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ.